Μισό λεπτό! Θέλω να κάνω μια γρήγορη ανακοίνωση πριν το βίντεο. Πήρα μέρος σε έναν διαγωνισμό του Netflix και με έβαλαν στο top 10 τους για τον επόμενο τους παρουσιαστή. Γι' αυτό θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν μπορούσατε να πάτε να με ψηφίσετε και να με υποστηρίξετε. Ο διαγωνισμός είναι μέσω Facebook. Θα βάλω το link κάτω στην περιγραφή του βίντεο στο description. Μπορεί να το πετάξω και κάπου εδώ την ώρα που μιλάω, δεν ξέρω αν θα βγει. Δεν θα δημοσιεύσει κάτι στον τοίχο σας, οπότε μην ανησυχείτε ότι θα αποσταριστεί και θα το δουν όσους έχετε φίλους στο Facebook. Θα την εκτιμούσα πάρα πολύ, όπως είπα, τη βοήθειά σας. Μη μακρηγορώ. Πάμε στο βίντεο και ευχαριστώ! Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς τα περνάτε, εγώ καλά είμαι! Βάζω κρασί σε κούπα για να δείξω ότι ξέρω ότι μου γίνεται ρε παιδί μου και ότι δεν είμαι αλκοολικός και ότι δεν πίνω μέσα στο μεσημέρι. Είναι μια ωραία περίοδος, τελειώνει η άνοιξη, έρχεται το καλοκαίρι, ζέστη θάλασσα, ποτά, παρέες κτλ. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έχουμε ένα τεράστιο εμπόδιο. Αυτό το εμπόδιο λέγεται εξετάσεις, είτε είναι σχολείου, είτε είναι πανεπιστημίου εξεταστική, είτε είναι κάποιο πτυχίο που μπορεί να δίνετε. Αλλά κυρίως οι πανελλήνιες. Αν είστε στην ηλικία που δίνετε πανελλήνιες, είναι η χειρότερη περίοδος αυτή για εσάς. Και το μόνο που μπορείτε να περιμένετε είναι το καλοκαίρι που έρχεται, αλλά έρχεται, αυτό σκεφτείτε, θα τελειώσουν όλα κάποια στιγμή. Δεν εννοώ σε υπαρξιακό επίπεδο επειδή θα πεθάνουμε, ενώ οι εξετάσεις θα τελειώσουν. Αν είστε από τα άτομα όμως που χρειάζεται να αντιγράψουν, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τους τρόπους αντιγραφής για να τους δείτε, να τους καταλάβετε και να δείτε ίσως τι κάνατε εσείς λάθος ή τι σε αυτούς τους τρόπους είναι λάθος για να τα αποφύγετε. Προς Θεού! Δεν λέω ότι τα σκονάκια είναι καλά. Προς Θεού! Δεν υποστηρίζω τα σκονάκια με τίποτα! Ο πρώτος τρόπος είναι ο ιεραποστολικός. Συγγνώμη τώρα, πήγε το μυαλό σας στο σεξουαλικό τομέα. Τι βλακίες είναι αυτές? Εννοούσε ιεραποστολικός επειδή είναι κλασικός, επειδή είναι παραδοσιακός, επειδή είναι απλός. Ο κλασικός τρόπος, ο πατροπαράδοτος, τέλος πάντων, αντιγραφής και σκονακίου. Αυτό που βγάζει με προσοχή το σκονάκι για να μην σε δει κανένας. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο αντιπερισπασμός. Αυτός ο τρόπος μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους. Μπορεί να λειτουργήσει κάνοντας εσείς τον αντιπερισπασμό για να αντιγράψετε. Παναγία μου, τι είναι αυτό εκεί, εξωγήινος είναι! Εξωγήινος πρέπει να είναι! Ή μπορεί να λειτουργήσει κάνοντας κάποιους φίλους σας αντιπερισπασμό για να αντιγράψετε εσείς, ή κάνοντας εσείς αντιπερισπασμό για να αντιγράψει κάποιος φίλος σας. Πήγε μέσα μου, σαντανά! Έλα, αντέγραψε, τέλειωνε. Εντάξει, τέλειωσε. Ο επόμενος τρόπος είναι ο γκατζετάδικος. Αυτός ο τρόπος είναι ο τρόπος ο ηλεκτρονικός που χρησιμοποιείς ό,τι συσκευή έχεις. Είτε είναι κινητό, είτε είναι τάμπλετ, αν έχεις να γράψεις πάρα πολλά. Δεν ξέρω. Και το βγάζεις την ώρα των εξετάσεων, βλέπεις ό,τι μπορείς. Ελπίζω να μην σε πιάσουν και σου πάρουν και τη συσκευή και σε ακυρώσουν κιόλας. Τι είναι αυτό που έχεις εκεί, κινητό! Κινητό? Ποιο κινητό? Εγώ κινητό? Εγώ κινητό? Δεν έχω πουθενά κινητό. Ψάξτε με! Ο επόμενος τρόπος είναι ο χειμωνιάτικος. Τι κι αν έχουμε σχεδόν καλοκαίρι, συστήθετε βαριά, βάλετε πάρα πολλά πράγματα, προκειμένου να έχετε πάρα πολλούς χώρους για να βγάλετε τα σκονάκια και να τα κρύψετε μέσα. Όπο κρύο, γι' αυτό έβαλα τόσα ρούχα σήμερα. Πολύ κρύο, πολύ, Ναι, ναι, πόπο κρύο. Και έχω ξυλιάσει από το πρωί, ναι. Η μόνη δυσκολία σε αυτό είναι να θυμάστε πού είναι τι, γιατί θα είστε σε μια περίεργη κατάσταση αν δεν θυμάστε πού είναι τι. Ένας ακόμα τρόπος για σκονάκι είναι ο πάπυρος. Δεν λέω να βγάλετε ένα κανονικό πάπυρο αιγυπτιακό έτσι με ωραία γράμματα και να αντιγράψετε από αυτόν. Εννοώ να κάνετε το χέρι σας πάπυρο. Γράψτε όσα θέλετε, φορέστε και μια ζακετούλα, σε έχει ζέστη και πάλι, και κρύψτε τα. Τι είναι αυτό γραμμένο στο χέρι σου, σκονάκι? Τι λέτε καλέ, δεν έχω τίποτα στο χέρι μου. Σήκω στο μανίκι σου να δω. Τι είναι αυτά τα γράμματα, πες μου! Ποια αυτά! Δεν είναι τίποτα! Τατουάζ είναι! Αυτό ήταν για σήμερα φίλες και φίλοι, ήταν λίγο μικρό το σημερινό βίντεο, αλλά έτσι επειδή έρχονται εξετάσεις και ήθελα να το βγάλω για να πάρετε τη γνώση μου, να σας τη μεταλαμπαδεύσω βρε αδερφέ. Και επίσης διαβάστε, γιατί το σκονάκι δεν είναι λύση προφανώς,
Εγώ βέβαια δεν έχω κάνει ποτέ σκονάκι, από περιγραφές τα ξέρω. Η καλύτερη χρήση του να κάνεις σκονάκι είναι να έχεις διαβάσει και να το έχεις για ασφάλεια, μην τυχόν ξεχάσεις, μην τυχόν αγχωθείς και δεν μπορείς να θυμηθείς κάτι. Μόνο γι' αυτό. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου για να δείτε όλα τα βίντεο που θα έρθουν. Επίσης, όπως σας είπα, κάτω στο description, στο κουτάκι εκεί πληροφοριών, θα είναι το link για το διαγωνισμό που έχω πάρει μέρος, για να με ψηφίσετε αν θέλετε. Καλή επιτυχία φυσικά στις εξετάσεις σας. Είμαι ένας επώνυμος αλκοολικός και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και bye!